τύχια. Μένουμε στην ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΑΕΚ στο Βασιλικό. Εκεί βρέθηκε η Σάβια Σάτη. Θα αρχίσω το σημερινό ρεπορτάζ με μία ερώτηση. Μπορεί κανείς από εσάς να ζήσει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια? Η απάντηση για τους περισσότερους είναι πως όχι, και γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ στο μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Κύπρου, στο Βασιλικό, και να μάθουμε όσα δεν γνωρίζουμε. Βρισκόμαστε εδώ με το διευθυντή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, κύριο Γιώργο Ζαΐμη. Έχετε τον πιο υπερσύγχρονο σταθμό εδώ στην Κύπρο. Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός του Βασιλικού, όπως έχετε αναφέρει, είναι ο πιο υπερσύγχρονος σταθμός στη χώρα μας. Επενδυθήκαν αρκετά εκατομμύρια για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου και συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία του τόπου. Θα μπορεί εύκολα να ανταποκριθεί, φαντάζομαι, και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου? Είναι σε εξέλιξη έργα οικοδόμησης, επικαιροποίησης, αναβάθμισης στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του Βασιλικού, τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2020. Αυτό θα δίδει τη δυνατότητα οι μονάδες, εκτός από τα συμβατικά καύσιμα, ας πούμε, μαζούτ και πετρέλαιο, να καίνε για φυσικό αέριο. Δεν αποκλείω όμως, όταν ολοκληρωθούν τα έργα και λειτουργήσουμε και με φυσικό αέριο, να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε πάλι με μαζούτ και πετρέλαιο. Ανταποκρίνεται σε όλα. Πέραν των έργων για υποδομής φυσικού αερίου, γίνονται και έργα με βάση την ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα ενέργειας, να συνάδουμε με την μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 του χρόνου, δηλαδή, να μειωθούν κατά 20%. Μείωση των μονοξιδίων του αζότου, καθώς επίσης και μείωση οξιδίων του θείου, μονάδες αποθείωσης. Πέραν αυτών, η Αρχή Ηλεκτρισμού προγραμματίζει, αν όλα πάνε καλά, Ιανουάριο του 2022, να έχουμε και έκτη μονάδα. Στην οποία δόθηκε ήδη άδεια. Μάλιστα, έχει δοθεί ήδη άδεια. Είναι της τάξης των 160 ΜΒ και θα εγκατασταθεί εδώ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του Βασιλικού. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε ήταν η φωνική έκρηξη στο Μαρί. Ο σταθμός καταστράφηκε ολοσχερός. Έμεινε έξω για 2 χρόνια και επανήλθε τον Ιούλιο του 2013. Αλλά φαντάζομαι ακόμα βρίσκεται τις πληγές εκείνης της έκρηξης. Επικαιροποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος του σταθμού, αλλά κάποια άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν εμφανίζονται τώρα, τα οποία επιλαμβανόμαστε. Έχουμε αυτή τη στιγμή ξεπεράσει κατά μεγάλων βαθμών τις οποιασδήποτε απώλειες προκληθήκαν από τότε. Ο σταθμός δεν κλείνει ποτέ του. Εργάζεται επί 24ωρου βάσεως, είτε Χριστούγεννα, είτε Πάσχα, είτε καλοκαίρι. Υπάρχει το προσωπικό, το απαραίτητο, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει για να δώσει απρόσκοπτη παραγωγή στις ανάγκες του τόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.